είμαστε λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι, επιστρέψαμε μετά το πρώτο θέμα και ρεπορτάζ που είδατε αναλυτικά και ήταν βέβαια οι εκλογές και οι βραβεύσεις προς την πολύτεκνη μάνα, τις νέες πολύτεκνες μάνες που έγιναν τον τελευταίο χρόνο και που τα τελευταία χρόνια μάλλον και που βεβαίως έτσι πήραν το δωράκι τους χθες στην όλη διαδικασία και στην συνάντηση που έγινε εκεί στον ξενώνα του Αγίου Μάμματος βέβαια. Επειδή όπως καταλαβαίνετε δεν έχουν συγκροτηθεί σε σώμα, όμως με τη σειρά να σας πω ότι βέβαια πρώτη στη Σταυροδοσία η κυρία Σεμίρα Μισψαρομπά, αμέσως μετά με τον ίδιο αριθμό προτιμήσεων οι πατέρες Γλινάτσης και Μελάς, ο Μικές Αθανασίου ακολουθεί, ο Πλάτσης Χαράλαμπος, η Κωνσταντίνα Καλικατζάρου και ο Νικόλαος Βαζανέλης και οι εκπρόσωποι των επιτροπών βεβαίως που θα πρέπει να κλείσει και αυτός ο κύκλος με τα άτομα που θα εκπροσωπούν την Επιτροπή. Σε λίγες μέρες θα συγκροτηθεί σε σώμα και πάλι το νέο Δέλτα Σίγμα, θα έχουμε και λεπτομέρειες. Είδατε όμως το ρεπορτάζ, το οποίο να πω ότι όλα πήγαν καλά, ο κόσμος παρόλο το ότι έχει πάρα πολύ ζέστη και εκφές, ανταποκρίθηκαν, ο χώρος ήταν γεμάτος, ο ξενώνας του Αγίου Μάμματος. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή η κυρία Ευδοκία Τρουμουλιάρη μας έδωσε και ένα νέο, δεν ξέρω αν το προσέξατε, ότι καλημιά στον Ντάρουιν έκανε το ένατο παιδί, εκεί. Λοιπόν, όλα καλά, είναι τόσο θετικό να το ακούει κανείς. Βέβαια, εκεί η Αυστραλιανή κυβέρνηση, οφείλουμε να πούμε, ότι φροντίζει πάρα πολύ καλά τις μητέρες και τα παιδάκια τους, έτσι, με επιδόματα και τόσα άλλα πράγματα, τα οποία εμείς στην πάροδο των χρόνων εδώ, η πολύτεκνη οικογένεια δηλαδή, τα έχασε. Ό,τι και αν είναι, εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα και αφού η κυβέρνηση λέει ότι θα τελειώσει και το μνημόνιο εκεί τον Αύγουστο, μακάρι να δώσει και πάλι λίγα προνόμια, κάποια κίνητρα, μια έτσι ανάσα στην πολύτεκνη οικογένεια ή στην τρίτεκνη οικογένεια που με ένα παιδάκι μπορεί να γίνει πολύτεκνη. Λοιπόν, έχουμε με απόλυτη ανάγκη στα πλαίσια του δημογραφικού και μεγάλου προβλήματος που έχουμε. Κλείνουμε εδώ βέβαια με τις ευχές μας και ελάτε σιγά σιγά να ανοίξουμε και ένα άλλο κεφάλαιο. Αυτό των δημοτικών πραγμάτων. Και θέλω να καλωσορίσω στο σημείο αυτό τον κύριο Μιχάλη Λελέκη, δημοτικό μας σύμβουλο με την δημοτική παράταξη του Γιάννη Μαστροκούκου, πρώην πρόεδρος της ΑΝΕΚ. Έχω πάρα πολλά καιρό να μιλήσω μαζί του, αλλά όπως καταλαβαίνετε, τώρα πια τα πράγματα εντείνονται, έχουν πάρει σάρκα και μορφή μέσα από το έργο της Δημοτικής Αρχής και τα τεκτενόμενα, δηλαδή πώς αντιλαμβάνεται, πώς πράττει, πώς χειρίζεται το κάθε τι. Ο κ. Μιχάλης Λελέκης έχει άποψη και στα θέματα τα οποία είναι της δικής του ειδικότητας, του επαγγέλματος κτλ. Αλλά και γενικότερα στο πώς κινείται ως έχοντας το τιμόνι της κοινωνίας και της Δημοτικής Αρχής. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν. Καλό μεσημέρι, κύριε Λελέκη. Τι κάνετε? Καλά. Καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε μέσα σε μικρό καύσωνα. Γιατί όπως και να είναι έξω, έχουμε 33-34 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Πώς πάμε? Καλά. Πρέπει, έχουμε πολύ καιρό να βγούμε. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Πολύ καιρό να μιλήσουμε. Και θα έλεγα, λοιπόν, αν θέλετε, ότι να σας δώσω το λόγο να κάνετε ένα πρώτο πρόλογο. Γενικώς, πώς είδατε αυτήν την πορεία των πρώτων χρόνων της Δημοτικής Αρχής, πώς γενικώς κινήθηκε, ποια λαθεμένη ίσως πορεία σε κάποια θέματα κατά την άποψή σας έλαβε, έτσι, και γενικότερα πριν πάμε και σε εξειδικευμένα της ΑΝΕΚ ή διαφόρων άλλων θεμάτων που θέλετε να θίξετε. Γενικά βέβαια, εμένα με πονάει βέβαια η ιστορία της Δημαρχίας, με πονάει από την έννοια ποιο, από το αναπτυξιακό κομμάτι της Καλύμνου. Γιατί ζω μες στην Καλύμνου, έχω κάνει οικογένεια μες στην Καλύμνου, υποφέρω μες στην Καλύμνου, τα παιδιά μου μεγαλώνουν μες στην Καλύμνου, όλη μου η οικογένεια και είμαι ένας άνθρωπος χρόνια ενεργός. Ναι, και γι' αυτό στεραχωριόμαι. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια λένε, βγαίνουμε, μιλάμε, λέει, αφήστε τη Δημαρχία, αφήστε τη Δημαρχία, είναι ακόμα πρώτος χρόνος, δεύτερος χρόνος. Αυτό είναι σωστό, η αλήθεια. Σωστό είναι. Και εμείς πάντοτε, είμαστε συνέχεια, δεν βγαίνουμε στην τηλεόραση, αποφεύγουμε να μην κοντράρουμε με στα δημοτικά συμβούλια, δηλαδή να έχουμε ένα κλίμα καλό, μας δούμε μια ανάπτυξη. Μπάρει μου αυτά που είχαμε αφήσει πριν 8 χρόνια. Ναι. Εδώ και 8 χρόνια η Καλύμνος έχει πάρει, λυπάμαι δηλαδή που το λέω, σαν Καλύμνος και βέβαια πιο πολύ σαν δημοτικό συμβούλος, λυπάμαι αυτό που το λέω, αντί μπροστά πάμε πίσω. Εννοείται 8 βάζοντας και τα 4 χρόνια της Δημαρχίας Διακομιχάλη. Βέβαια. Γιατί
Αν θα κοιτάξουμε τα 8 χρόνια από δεν έχουμε, δηλαδή μπήκανε ο Γιακομιχάλης και ο κύριος Γαλουδής, τι έργο έχουν παράξει? Τίποτα, μηδέν. Ακριβώς ένα μηδέν. Δηλαδή αντί μπρος πάμε πίσω. Έχουμε βρει μια καραμέλα και μια ρητορία η κάθε δημοτική αρχή. Μπορούν να αναλάβει, λύνει τα πάντα. Μετά μόλις έμπει πάνω στο τιμόνι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Δηλαδή πρώτα κοροϊδεύουμε τον Καλλιμνιακό λαό και μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Και εγώ σας ρωτώ, εδώ και 8 χρόνια, για να μην πω μόνο μένα και να πω ότι κάνω αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Ναι. Εδώ και 8 χρόνια σας ρωτάω ευθέως, έχετε δει κανένα έργο αναπτυξιακό? Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι θέλετε, κάθε φορά που είναι προεκλογική περίοδος, ναι, ακούμε πολλά ωραία θέλετε, πράγματα. Απλώς σας το λέω για να αρχίσετε, ναι, δηλαδή, να μπορώ και εγώ, ναι, να δείξω. Ναι, ναι, έχετε δει ένα έργο που να πει αναπτυξιακό? Φωνάζανε αν ήταν αντιπολίτευση για το αεροδρόμιο, φωνάζουμε όλοι για το αεροδρόμιο, ναι, γιατί είναι η πρώτη σύνδεση της Καλλίμνου. Με τον έξω κόσμο, με το διεθνές. Άρα και είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε τις κόσμες, το αεροδρόμιο. Να το κάνουμε κομμάτι της Καλλίμνου. Είχαμε δρομολόγια εμείς πιο παλιά, είχαμε 8 δρομολόγια την ημέρα, μόνο εμείς, εκτός την Παντόφλα. Α, εννοείται μετά, ναι, ταχύπλο. Ναι, μετά ταχύπλο. Είχαμε 8, ναι, δρομολόγια. Ναι. Για ανάπτυξη μιλάμε. Ναι. Είχαμε 8 δρομολόγια. Τα 8 τα κάναμε 5, 3. Δεν ξέρω πόσα είναι. Τώρα νομίζω ότι από την 1η Ιουνίου πάλι πρέπει να αυξήθηκαν τα θέρινα. Αυτά πρέπει να τα έχει σταθερά για να ξέρει και ο άλλος να τα διαφημίζει και να ξέρει ο άλλος να κάνει τον προγραμματισμό του. Θα ξέρει ότι 9 η ώρα θα βρει μέσα από το μαστιχάρι. 10 η ώρα θα βρει μέσα από το μαστιχάρι. Όχι, και για το χειμώνα περισσότερα δρομολόγια. Αλλά όπως εννοώ, εντάξει, δεν είναι πολλά. Ας τα κάνεις 5 το χειμώνα. Ναι. Αλλά τα 3 και τα 4 καταστρέφεις τον τουρισμό. Τώρα, φέτος, και όχι μόνο φέτος, όλα τα χρόνια υποφέρουμε από τα δρομολόγια. Τα δρομολόγια δεν ξεπερνούν δηλαδή, μόνο 300, 3-4. Λίγα, 3-4 δρομολόγια. Λίγα. Εννοείται ότι δεν φτάνει για δεν να φτάνει. Άρα για να κάνεις ανάπτυξη, ναι, αρχινάς πρώτα από το δικό σου χώρο. Αυτό γιατί γίνεται, για λόγους οικονομίας. Θα το πάμε και εκεί. Αλλά εγώ λέω το πρώτο άσχημο πράγμα που έχουν κάνει και οι δύο δημαρχίες, ναι, που πέρασαν αυτά τα 8 χρόνια. Το δεύτερο. Πάμε το αναπτυξιακό. Φωνάζαμε για τα βαπόρια. Mm-hmm. Το λιμάνι το λύσαμε. Βλέπετε, να διαμαρτυρηθούμε και να φωνάξουμε στην κοινωνία ή σαν δήμαρχος. Πήραμε απόφαση Δημοτικού Συμβούλου, ομόφωνη, mm-hmm, να πάει πάνω να τρέξει ο δήμαρχος. Να κάνουμε μια απεργία, κάτι, να διαδηλώσουμε, να ακουστούμε πάνω στην κυβέρνηση, να μας βάλουν ένα δρομολόγιο. Δηλαδή, μια εταιρεία, η Blue Star, μπορεί δηλαδή, να καταδικάζει ένα πληθυσμό, 16.000 πληθυσμό. Κόσμο με 3 δρομολόγια, mm, και με 4, λέει θα σου βάλω λίγο το μπρουστάκι, ναι, το μεγάλο με 4 δρομολόγια. Να σας πω κάτι. Διαβάζω προχτές ότι ο Δήμαρχος των Λειψών κέρδισε ακόμη ένα δρομολόγιο ακτοπλοϊκό. Μπράβο του που το κέρδισε. Η Κάλυμνος τι κάνει? Αυτό αναρωτιέμαι. Δηλαδή, πώς ένα άλλο νησί, ένας άλλος τόπος κέρδισε ένα δρομολόγιο επιπλέον, ενώ εμείς χάσαμε ένα δρομολόγιο ακτοπλοϊκό. Η Κάλυμνος τι κάνουμε? Κοιμούμαστε. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται, ποιο είναι το παρασκήνιο. Εγώ, ναι. Αλλά θέλω να ξέρω γιατί ο τόπος μου στερείται ένα δρομολόγιο. Και πάνω σε αυτά που είπατε, που καλώς τα λέτε. Το πρώτο βέβαια μέλημα θα ήταν να είχαμε και περισσότερα αεροπορικά δρομολόγια. Θα φτάσουμε και εκεί. Άρα και το πρώτο, το δικό μας που μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς, το δικό μας πλοίο που είναι δικό μας πλοίο και τα φτιάξαμε για αυτή τη δουλειά, να φέρουμε το αεροδρόμιο, το κάνουμε business αυτή τη στιγμή για να την εκμεταλλεύονται κάποιοι ιδιώτες. Άλλοι. Ποιο, δεν τη γραμμή, το μαστιχάρι. Γιατί έχουν κάνει κοινοπραξία με τον κύριο Τηλιακό. Εντάξει, καλά κάνουνε, κακό, καλά κάνουνε, αλλά κονομάει κύριο. Μακάρι να είχαμε πολλά δρομολόγια. Ναι, αλλά ο Δήμος δεν είναι να κάνει κοινοπραξία για να κονομάνει ιδιώτης και να μπαίνει η εταιρεία. Εντάξει, ένα λεπτάκι. Αν αυτό εξυπηρετεί βέβαια, ναι, το κοινό, να ξεπερετούσε. Να ξεπερετούσε κανένα, δεν θα μιλούσε. Αλλά δεν ξεπερετάμε και τη γραμμή. Αλλά εσείς λέτε για παραπάνω δρομολόγια. Για παραπάνω δρομολόγια, αυτό. Δεν έχουμε αυτή την ανάπτυξη. Το έχουμε κάνει, δηλαδή έχουμε κάνει την εταιρεία ακριβώς. Δηλαδή να κοιτάζει μόνο 100% το κέρδος της, αλλά ούτε αυτό το κοιτάζει. Φαντάζομαι ότι είναι οικονομικό, ναι, ίσως και το σκέλος των αυτό. Ποιο? Των θεμάτων, δηλαδή των δεν οικονομικό, δεν είναι, αν δεν βγαίνει. Δεν είναι οικονομικό, γιατί στη δικιά μου θητεία είχα 8 δρομολόγια και έκανε κέρδη το σκάφος. Το, ναι, Στάρα έκανε κέρδη, έκανε 100.000 κέρδη και τώρα
Αυτά τα χρόνια μπαίνουν συνέχεια μέσα και είναι αποδεικμένα τη συνέλευση τη όλα. Δεν μα ενδιαφέρει το κομμάτι. Εμένα με ενδιαφέρει η ανάπτυξη. Και δεν ξεχνάμε επίσης, για να το πούμε και αυτό, ότι τα χρόνια τα 8 που αναφέρατε είναι και τα 8 τη κρίση. Ναι. Η κρίση. Ένα μικρό ελαφρυντικό. Ναι, ναι, ναι. Απλά. Όχι, όχι, μηδέν. Ήρθαν αλλαγέ. Όχι, όχι, όχι. Κύριε Βούη, κύριε Βούη, κύριε Βούη, ακούστε με. Ναι, κύριε Βούη, κύριε Βούη. Ακούστε με. Ακούστε με να σα πω. Να πω, να δώσω στην κάθε δημαρχία ένα μικρό αλαφρυντικό, ξέρεις κάτι, ναι. Που άμα δεν έχει προγράμματα, τη στιγμή τώρα είναι πιο καλά από όλες τις χρονιές. Γιατί δεν κάνετε μια συνέντευξη στην ΚΟ. Προγράμματα, ευρωπαϊκά. Χρηματοδοτικά. Αφού τα προγράμματα τρέχουν. Και τώρα έχει και προγράμματα 100% χωρίς να βάλει το ελληνικό δημόσιο, όπως ήταν πρώτα, έβαλε το 25% το 30%. Ποιο προγράμματα είναι αυτά, έχει διάφορα προγράμματα πολλά μέσα στο ΕΣΠΑ που μπορεί να μπει ο Δήμαρχος. Η δημαρχία, η κάθε δημαρχία, και να κάνει έργα. Να κάνει έργα όπως φωνάζανε για τον έξω μόλο. Τον είχαμε παρατήσει τότε εμείς. Πού είναι 8 χρόνια, τι κάνει ο έξω μόλος με 400 χιλιάρικα που τους είχαμε αφήσει. Αυτά είναι αναπτυξιακά έργα. Τα καράβια θέλουμε τα μεγάλα. Τίποτα. Τα μεγάλα καράβια θέλουμε, τίποτα. Αφού έγινε ο μόλος. Δεν έγινε και ο μόλος, ο έξω μόλος που λέγαμε. 8 χρόνια ή φωνάζανε όλοι. Για να κάνουμε ένα καινούριο μόνο να μπει το καράβι. Αυτό το πράγμα δεν είναι γίνεται. Αυτό είναι αναπτυξιακό έργο. Mm-hmm. Άραγες, δεν έχουμε δρομολόγια. Δεν φτιάξαμε το μεγάλο λιμάνι που φωνάζανε τόσα χρόνια και μας κατηγορούσαν εμάς, τον έξω μόλο. Έχουμε το καταδυτικό κέντρο εδώ και 8 χρόνια. Δεν ρίξαμε μια πέτρα, δεν κάναμε μια προσπάθεια. Αυτό, όπως βλέπετε, μάλλον δεν μπορεί να γίνει πλέον με τις αλλαγές της νομοθεσίας. Αυτό μπορούσε αν ήθελε η δημαρχία να γίνει. Αλλά έτσι τη βολεύει. Γιατί το καταδυτικό κέντρο έχει επιδοτηθεί για αυτή τη δόση, για αυτή τη δουλειά. Μπορούν να βγει ο νόμος αυτός ο καινούριος. Άρα μπορούμε να κάναμε παρέμβαση του νόμου λόγω ότι υπήρχαν οι εγκαταστάσεις όλες. Και έχει επιδοτηθεί. Ναι, έχει τρέξει η δημαρχία. Ήταν εκεί όμως όταν ήταν και ο κύριος Κουρουμπλής και του το είπανε. Ναι. Όπως το είπανε και στον επίπεδο. Δεν έδειξε όμως να έχει κάτι να πει. Δεν το τρέξανε. Και δεν το τρέχουνε. Ξέρω, και δεν το τρέχουνε. Αυτά είναι όλα. Δηλαδή, φωνάζουμε για ανάπτυξη, ανάπτυξη, αλλά εγώ λυπάμαι που το λέω, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Και με το ρυθμό που πάει η δημαρχία, η τωρινή, δεν πρόκειται, όχι να κάνει. Έχουν περάσει 4 χρόνια. Βλέπετε τίποτα. Εντάξει, θα σας πει τώρα κάποιος ότι να, ετοιμάζεται, ας πούμε, η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και έγινε Ακαδημία αναβάθμιση της σχολής διτών. Λοιπόν, εδώ εντάξει, είναι για γέλια. Όχι η Ακαδημία είναι για γέλια. Ναι. Ο τρόπος που το παρουσιάζει θα να είναι δικό του. Αυτό το συμφωνάνε επί Ζαΐρη, το φωνάζουμε όλοι και όλοι οι κάλυμες. Ήρθε κάποια στιγμή που συμφωνήσαμε και ομόφωνα και δύο παρατάξεις να πούμε στον Πρωθυπουργό που θα έρθει ένα αίτημα. Όπως είπαμε, επισημήτη και βάλαμε το έξω λιμάνι, αν θυμάστε τότε. Ναι, ναι. Και βάλαμε ένα έργο. Τα ίδια. Είχαμε πάει τώρα όλες οι παρατάξεις σύζομαι και είπαμε αυτό το έργο. Τώρα λέει οφείλω να θυμίσω ότι εγώ πάντως επειδή ήμουν παρούσα, έχω πει στον κόσμο ότι εσείς προσωπικά είχατε σηκωθεί πάνω και είπατε, Δήμαρχε, αν δεν πεις όλα αυτά που έχουμε στον αλλιευτικό κόσμο τα προβλήματά μας, θα σηκωθώ και θα τα φωνάξω. Έτσι κύριε. Άραγε, δεν είναι τη δημαρχία αυτή. Αν θα γίνει σχολή. Ήταν ένα δώρο που σωστό, ήρθε σωστό. Και δεχτώ, έτσι, δεν διαφωνώ. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πει ότι ξέρεις, είναι τη δημαρχία αυτή. Δεν μας νοιάζει αυτό. Λοιπόν, δεν μας νοιάζει. Γι' αυτό μας είπα ότι. Θα γίνει. Ναι, μακάρι να γίνει αυτό το έργο και να δουλέψει και είναι ένα απόδοση. Όλη τη κοινωνία. Αλλά δεν μπομένουμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Μια πέτρα αναπτυξιακή. Αλλά που θέλουμε να κινηθούμε στον τουρισμό, είναι, για μένα είναι, δεν έχουμε άλλη λύση. Mm-hmm. Να κοιτάξουμε τα σκάφη που έχουμε, να φέρουμε τα αεροδρόμια της ΚΟΣ κοντά, να φέρουμε περισσότερα βαπόρια στην Κάλυμνο, περισσότερα δρομολόγια από την ίδια εταιρεία, περισσότερα βαπόρια. Δηλαδή, γιατί είμαστε ήδη στον Ιούνιο, δεν ναι, ξέρω κατά και εμείς μπορούμε. Όταν φωνάξαμε τότε πιο παλιά, αν θυμάστε. Τα δρομολόγια τα ενισχύσαμε. Όποιος φωνάζει, πετυχαίνει. Εγώ δεν θέλω να πάμε καθημερινό. Σας είπα νωρίτερα. Ναι. Αυτό κι εσείς μπορείτε να το πείτε ως αντιπολίτευση. Μα το έχουμε ότι πει. Πριν τρεις μέρες
Ο Φώτης ο Μάγκος των Λειψών πήρε δρομολόγιο. Μα το έχουμε πει. Ιούνιο μήνα. Μα το έχουμε παράψει. Άρα πείτε κι εσείς τώρα ότι γιατί δεν παίρνουμε κι εμείς ένα, γιατί δεν μπορούμε να το ζητήσουμε και να το πάρουμε, να το πετύχουμε. Μα δεν μπορούμε να το πούμε εμείς, πρέπει να το πει η Δημαρχία. Δεν ναι. μπορούμε... Όχι, λέω να το πείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μα, το έχουμε... Μα το έχουμε πει, το έχουμε ξεραμονάξει και έχουμε πάρει και αποφάσει. Ίσως προλαβαίνουμε να πάρουμε. Δηλαδή μακάρι, το καλοκαίρι τώρα αρχίζει. Αρχίζει και το δεύτερο. Μέσα ναι. πάμε, μένω μόνο. Στα δρομολόγια, τα λεωφορεία μας μέσα. Μπαίνουμε καλοκαίρι. Επιτρέπεται το βόρειο κομμάτι που είναι το τουριστικό κομμάτι να μην έχει δρομολόγια. Ποιο βόρειο κομμάτι δεν έχει? Από εδώ μέχρι τον εμποριό. Δηλαδή από Αρμαιό δεν έχει μετά για εμποριό? Όχι, δεν έχει. Γιατί δεν έχει? Γιατί βάλουν δύο δρομολόγια την ημέρα. Τώρα τα βάλανε. Δύο δρομολόγια την ημέρα. Τώρα θα σας πούνε ότι το κάνανε γιατί τώρα είναι το καλοκαίρι. Με δύο δρομολόγια την ημέρα. Το χειμώνα δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι. Το χειμώνα είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Εδώ μιλάμε για το καλοκαίρι, για τον τουρισμό μιλάμε. Για ανάπτυξη του τουρισμού. Χωρίς δρομολόγια. Εσωτερικά κάθε μια ώρα, κάθε μια μισή ώρα. Ξεπηρετείς κόσμο? Δεν ξεπηρετείς κόσμο. Πρέπει υποχρεωτικά τα δρομολόγια να γίνουν πιο τακτικά. Έστω και να μπαίνουν μέσα οι εταιρείες. Αυτή είναι που φωνάζουμε ότι θέλουμε ανάπτυξη. Πώς θα κάνεις ανάπτυξη, χωρίς συγκοινωνία, χωρίς τίποτα. Για μένα το πιο θέμα, δηλαδή καυτικό θέμα για μια ανάπτυξη είναι τα δρομολόγια να έχει παντού, αεροπορικά, ακτιοπλοϊκά και λεωφορεία να κινιάται μέσα ο κόσμος άνετα. Να μην, δηλαδή ο τουρίστας να μην σκέφτεται και να τα έχει διαφημίζει όλο το χρόνο για να ξέρει και ο άλλος που μπαίνει μέσα στο ίντερνετ, μέσα από εδώ που την κρίνει, ότι υπάρχει συγκοινωνία, υπάρχουν... Δηλαδή, να μην ψάχνει ο κόσμος. Όσον αφορά βέβαια αυτό το κομμάτι, γιατί εγώ τώρα πρέπει να απαντώ σε αυτά τα σημεία, είχαμε το εξής. Θυμάστε ότι κάθε δύο μήνες γινόταν αεροπορικός διαγωνισμός για το ποια θα αναλάβει. Ναι, πώς θα το βάλεις μέσα? Ωραία, μου λέει το παιδί από το Μάντσεστερ, μαμά δεν υπάρχει τώρα δρόμο της Καλλίνου. Δεν φαίνεται πουθενά. Ωραία, υπήρξε ένα κομμάτι. Τώρα που τελείωσε το κομμάτι, η διαφέρεται ο Δήμος, έτρεξε, φώναξε η κοινωνία μας, το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει πάνω. Όλες οι παρατάξεις ενωμένες να φωνάξουν, να τους καλέσει ο Δήμαρχος. Τίποτα. Λέει, θα ζητήσατε, το ζητήσατε. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Και άλλη μια φορά που αποφασίσετε για να πάμε για κάτι άλλο και δεν μας φώναξε. Έφυγε και δεν πήγαμε εμείς, πήγε πάλι μοναχός του. Δηλαδή η Δημαρχία αυτή φωνάζει την ανάπτυξη. Θέλω την ανάπτυξη, αλλά εγώ. Εγώ θα το πω διαφορετικά, κύριε Λελέη. Δεν βλέπω ότι πριν να γίνει κανείς Δημαρχία, έτσι. Η όποια ομάδα λέει εγώ θα συνεργαστώ και με άλλες παρατάξεις, θα τους έχω μέσα, θα αυτό. Και όταν μεταγίνει αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι ο πολιτικός εγωισμός που το κάνει αυτό. Δεν είναι σε όλους τους ανθρώπους. Ναι, δεν είναι σε όλους τους ανθρώπους, αλλά στους περισσότερους είναι. Εντάξει, στους περισσότερους συμφωνώ. Δηλαδή μετά, κάν το, δείξε μας και εμάς ότι κάνεις τη διαφορά. Δεν ξέρετε εμείς οι πολίτες ή οι απλοί πόσο θα το χαρούμε αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή, να, κοιτάξτε, πήρε τον κύριο Μιχάλη, πήρε την Ευδοκία, την Τάδε, την Θεμελίνα. Αποδέχεται ότι ξέρουν, ότι κατέχουν το αντικείμενο, ότι θα βοηθήσουν. Και πάμε μαζί, σαν ομάδα. Δηλαδή, άλλοι γιατί το καταφέρουν και το κάνουν και εμείς ποτέ. Εμείς, ναι, μα συμπατριώτες είμαστε. Ναι. Και αντί να είμαστε αγαπημένοι και σε αυτό το κομμάτι, είμαστε με τον εγωισμό δουλεύουμε όλοι. Όχι, δεν είμαι τον εγωισμό. Δεν είμαι τον εγωισμό, γιατί εμείς σαν αντιπολίτευση. Όχι, ενώ όταν μπει πάνω η δημοτική αρχή, το βλέπει αλλιώς. Όχι, εγώ θα το λύσω. Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι όμως. Εμείς σαν αντιπολίτευση που είμαστε τώρα, στο ρόλο που είμαστε ή σαν δημαρχία που είμαστε, δείξαμε έργο. Σοβαρό έργο που δεν το έχει δει ποτέ η Κάλυμπρος. Αλλά και έχουμε δείξει τα προσώπατά μας ποιοι είμαστε. Ναι, σίγουρα. Δεν δείξαμε να κοροϊδεύσουμε τον κόσμο. Ναι. Μπάρι μου, για την ανάπτυξη. Ο καθένας, κύριε Λέκη, κάτι ούτε, προσφέρει, ναι, κάτι κάνει. Ούτε όντε μας στην αντιπολίτευση που πήγαμε σε εκλογές τώρα με τον Καλουδί που ήταν ο Δήμαρχος, ο Γιακό Μιχάλης, ή τάξαμε και είπαμε ψέματα πολλά. Ναι, τύπο. Ναι. Βασιστήκαμε πάνω στα πράγματα που μπορούμε εμείς. Αν θα αναλαμβάναμε, αν είμαστε εμείς στο τιμόνι τώρα, να κάναμε. Ποτέ δεν είπαμε μεγάλα λόγια. Μα δεν έχουμε ανάγκη από πολλά λόγια τα οποία δεν γίνονται πράξη. Αυτά που λέω τα είπανε ο Γαλουδής και όλη η παρέα του, ο Γιακομιχάλης, που συνέχεια βγαίνουν και τάθουν και κάνουν και δείχνουν και 40 χρόνια είναι στο τιμόνι πάνω και τίποτα δεν γίνεται. Λοιπόν, άνω τελεία, γιατί θα συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις μας.
με τον κύριο Μιχάλη Λελέκη, γιατί κάναμε τόσο καιρό να τον δούμε εδώ στο στούντιο μαζί μας. Έχουμε πολλά να πούμε και για τον αλλιευτικό κόσμο, έτσι. Και για τον αλλιευτικό κόσμο. Για να δούμε διάφορα και πράγματα. Για την ΑΝΕΚ, και για την ΑΝΕΚ. Για όλα. Οπότε, διαφημίσεις, γιατί έχουμε και τα διαφημιστικά των επιχειρηματιών μας και επιστρέφουμε σε λίγο.